νικάμε τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube Στράτο Μελίτης και Ολιστική Υγείαση. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τι πολύ σοβαρέ ασθένειε που σχετίζονται με την ηλικία, δηλαδή δρούν συσσωρευτικά και μπορούν να προκαλέσουν ένα πολύ πολύ μεγάλο βάρο στα ηλικιωμένα άτομα και όχι μόνο. Αρθρίτιδα λοιπόν και ρεύματοειδή και οστεοαρθρίτιδα, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται απόλυτα με τη φλεγμονή στις αρθρώσεις. Θα έχετε ακούσει ασφαλώς πάρα πολλές μορφές αντιμετώπισης, κυρίως με τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή μη σαφ, μη στεροειδή, έτσι, αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια απάντηση στο, στην έννοια της ασθένειας της οστεοαρθρίτιδας και της ρευματοειδής αρθρίτιδας που είναι η μεταβολομική η οποία τι κάνει, μιλάει για ελλείψεις του οργανισμού όπως είναι η βιταμίνη D, όπως είναι το μαγνήσιο, όπως είναι τα ω3 και η βιταμίνη C. Αυτές είναι πολύ επιδερμικές προτάσεις οι οποίες δεν μπαίνουν στον πυρήνα του προβλήματος. Όπως θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε πόσο εύκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια. Στο κέντρο γενετικής διατροφής και ολιστικής ίασης προτείνω τρία όπλα αντιμετώπισης τόσο της οστεοαρθρίτιδας όσο κυρίως στη μεγάλη της αδερφή, την πιο βαριά μορφή, τη ρεύματοειδή αρθρίτιδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Αγκιογένεση. Τόσο στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, όσο και στην οστεοαρθρίτιδα, Είπαμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η φλεγμονή στις αρθρώσεις. Η οποία τι κάνει, οδηγεί στη δημιουργία νέων αγκίων, αγκιογένεση και αυτό τι κάνει, απελευθερώνει ένζημα τα οποία καταστρέφουν το χόνδρο στις αρθρώσεις δημιουργώντας αφάνταστα οξύ πόνο. Πώς το αντιμετωπίζουμε, με ειδικά διατροφοφάρμακα τα οποία λειτουργούν αντί αγκιογενετικά, δηλαδή εμποδίζουν την αγκιογένεση, τη δημιουργία νέων αγκίων, ώστε να μην υπάρξουν αυτά τα ένζημα, τα οποία θα προκαλέσουν έναν καταράχτη φλεγμονής στο σημείο των αρθρώσεων που θα δημιουργήσουν απίστευτα οξύ πόνο για τους ασθενείς. Το δεύτερο όπλο είναι το οξυδοτικό στρες στα μυτοχόνδρια. Για να μην σας κουράζω με πολλές λεπτομέρειες, τα μυτοχόνδρια είναι τα πυρηνικά εργοστάσια που παράγουν το 95% της ανθρώπινης ενέργειας. Όταν τα μυτοχόνδρια δεν λειτουργούν σωστά ή είναι λιγότερα από ό,τι πρέπει μέσα στο κυτάρο μας, αυτό σχετίζεται σε δεκάδες μελέτες και ιδίως στην καινούργια μελέτη η οποία σε δεκαδες μελετες και ιδιως στην καινουρια μελετη η οποια ειναι του 2002, Μάιος 2002, στο περιοδικό Antioxidants, δηλαδή αντιοξίδωση, το γεγονός της απόλυτης συσχέτισης της λειτουργίας των μυτοχονδρίων με την πρόκληση σχεδόν όλων των αυτοάνωσων νοσημάτων συμπεριλαμβανομένης και της ρευματοειδής αρθρίτιδας. Γιατί, γιατί πολύ απλά επεμβαίνει ακόμα και στη διαταραχή του τρικαρβοξυλικού οξέως TCA, ευνοώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο οξείδωσης φλεγμονής και διαταραχής των μυτοχονδρίων προκαλώντας ένα ακραίο στρες. Άρα λοιπόν το δεύτερο σκέλος του προγράμματος είναι να ενισχύσουμε με ειδικά ένζημα, συνένζημα, καταλύτες και γενικότερη αποτοξίνωση τη λειτουργία των μυτοχονδρίων. Το τρίτο και τελευταίο όπλο κατά της ρευματοειδής αρθρίτιδας και οστεοαρθρίτιδας είναι το διαραίον έντερο και το μικροβίωμα. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Στην κορυφαία μελέτη του κόσμου πάνω στις νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση της ρευματοειδής αρθρίτιδας, στο περιοδικό Frontiers, Μάρτιος του 2023, το περιοδικό έκανε ανάλυση σε πάνω από 255 μελέτες από το 2004 μέχρι σήμερα. Και τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα σαφή συσχέτιση του μικροβιώματος του εντερού, δηλαδή τα 103 εκατομμύρια καλά βακτήρια του εντερού και στην πρόκληση ρευματοειδής αρθρίτιδας. Ναι, αλλά πώς γίνεται αυτό. Πάρα πολύ εύκολα. Όταν υπάρχει δυσβίωση εντερού, δηλαδή υπάρχουν πολλά βλαβερά παθογόνα βακτήρια στο έντερο σε σχέση με τα υγιή βακτήρια τα οποία αποτελούν τον κορυφαίο μας σύμμαχο, τότε αυτό πυροδοτεί τη μετανάστευση αυτών των βακτηρίων τα οποία πτυκάνουν, κουβαλούν μαζί τους αυτοαντιδραστικά κύτταρα τα οποία καταλήγουν στις αρθρώσεις προκαλώντας βλάβες στους χόνδρους και τα οστά. Δηλαδή τα παθογόνα αυτά βακτήρια πυροδοτούν τη φλεγμονή στην αρθρική μεμβράνη και αυτό δημιουργεί μια συνεχή φλεγμονή, οξύδωση, οξέωση, η οποία στην κυρολεξία κατατρώει τις αρθρώσεις και τους χόνδρους για χρόνια, κάτι το οποίο γίνεται όλο και χειρότερο καθώς περνάει ο καιρός. Άρα λοιπόν το τρίτο όπλο είναι να φτιάξουμε το διαρρέο έντερο ώστε να μην επιτρέψουμε στα παθογόνα βακτήρια να περάσουν και στις αρθρώσεις δημιουργώντας ακραία προβλήματα φλεγμονής και οξύδωσης και ταυτόχρονα να κάνουμε αποπαρασίτωση ώστε να σκοτώσουμε τα παθογόνα βακτήρια και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε με ειδικές πολλαπλές φόρμουλες διαφορετικών τύπων τα κορυφαία θεραπευτικά βακτήρια για τον άνθρωπο τα οποία παράγουν για μας πολλαπλά ωφέλη. Ένα από αυτά τα ωφέλη, αν και δεν ανήκει στην ασθένεια για την οποία μιλάμε, είναι το γεγονός ότι μπορεί και εμποδίζει τα καρκινικά κύτταρα να γίνονται αόρατα από τους πολεμιστές μας. Τόσο ισχυρά είναι τα εξαιρετικά βακτήρια αυτά τα οποία μεταφέρουμε στον άνθρωπο μέσω ειδικών φορμουλών και ειδικών διατροφοφαρμάκων, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνουμε τα παθογόνα βακτήρια, τα οποία έχουν καταλητικό ρόλο στην πρόκληση συνεχή εξέλιξη της νόσου. Αυτό είναι λοιπόν το τριπλό όπλο που χρησιμοποιούμε ενάντια στη ρευματοειδή αρθρίτιδα με τις κορυφές και πιο σύγχρονες μελέτες στον τομέα των ασθενειών της αρθρίτιδας και της ρευματοειδής αρθρίτιδας. Μπορείτε να καλείτε καθημερινά για πληροφορίες στο 690-65-88003 στο κέντρο γενετικής διατροφής και ολιστικής ίασης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της τόσο ιδιαίτερης πάθησης η οποία στηρίζεται στην φλεγμονή και την οξύδωση. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε όλους.